Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο του Χαϊδαρίου. Ο θρίαμβος, ο τομικός θρίαμβος υποδέχεται τον Ακρίτα Καλαμάτας για την 7η αγωνιστική του Α ομίλου, του δεύτερου υπομήλου στην Α2 γυναικών. Ένας θρίαμβος που προέρχεται από την ήττα με 3-1 από τον Γούσο Χαλανδρίου. Μία ήττα που πόνεσε, τον έβαλε σε περιπέτειες. Είναι στην ένατη θέση, έχει 6 βαθμούς. Έχει να νικήσει από τη δεύτερη αγωνιστική, όταν και επικράτησε 3-1 της Παλίνης. Ξεκίνησε με 2-2. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν τόσο καλή. Απέναντι στον Ακρίτα που βρίσκεται στην 7η θέση με 7 βαθμούς. Προέρχεται από δύο χαμένα tie break με Παλίνη και Πετρούπολη. Και έχει δείξει ότι είναι αρκετά δυνατός και φέτος. Πάμε στις συνδέσεις των δύο ομάδων. Για τον θρίαμβο και την χαρά Σάκουλα. Με το νούμερο 1 25, με το νούμερο 3 Νικολαίδη, με το νούμερο 4 Ιδρούγκα, με το νούμερο 7 Παυλοπούλου, με το νούμερο 8 Χαραλάμπους, με το νούμερο 9 Ιδρυβαλιάρη, με το νούμερο 10 Χανιωτάκη, με το νούμερο 12 Ισταμάτη, με το νούμερο 13 η Γεωργιάδου, με το νούμερο 15 η Στρατίκη, με το νούμερο 16 Πεδουλάκη, με το νούμερο 17 η Μαθιουδάκη. Για τον Ακρίτα και τον κύριο Μητσικίδη, με το νούμερο 6 η Πενταζοπούλου, με το νούμερο 5 η Χάσκου, με το νούμερο 14 η Καραχάγιου, με το νούμερο 9 η Νικολακοπούλου, με το νούμερο 16 η Μαντούδη, με το νούμερο 1 η Δεδούση, με το νούμερο 17 η Ιωσιφίδη, με το νούμερο 13 η Κουκούτσι, με το νούμερο 3 η Κατσογιάννη, με το νούμερο 8 η Κουτίβα, με το νούμερο 15 η Παυλία και με το νούμερο 18 η Κατσαρού. Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο σερβίς του αγώνα. Οι υπόλοιπες βλέπετε είναι εκτός αποστολής. Έχουμε το πρώτο σερβίς του αγώνα για τον Ακρίτα. Η Ιωσιφίδη έχει πάρει θέση. Κοντοχή δεν είναι καλή. Και το πέναλτι που έρχεται εδώ από τη Χάσκου θα ανοίξει το σκορ. Η επίθεση τώρα εδώ με την 25ου για τον θρίαμβο. Ισοφαρίζει. Το νούμερο 8 είναι η Χαραλάμπους, που προέρχεται από τους Ίωνες και κάνει το σερβίς. Άσος από τη Χαραλάμπους για το 2-1. Εδώ υπήρξε συνεννοησία μεταξύ των αθλητριών του Ακρίτα. Δεν πήγε καμία στην υποδοχή. Η Χαραλάμπους ξανά. Η υποδοχή δεν είναι τόσο καλή. Η Καραχάγιου, η άμυνα που θα βγει. Νέα ευκαιρία για τον Ακρίτα με την 25ου να μπλοκάρεται. Και Καραχάγιου ξανά για τον Ακρίτα.
2-2. Χάσκου. Λάθος εδώ από την Νικολαίδη. 2-3. Ο πρώτος χρόνος και το πλασέ εδώ, εξαιρετικό πλασέ από την Πεδουλάκη για τον θρίαμβο. Στο 3-3. Πεδουλάκη που πηγαίνει και στο σερβίς. Η προδοχή είναι καλή, ο πρώτος χρόνος στο πλασέ. Η άμυνα δεν θα βγει εδώ, το λάθος από την Στρατίκη. 3-4. Χαμένη ευκαιρία εδώ για το θρίαμβο να βγάλει μια κόντρα επίθεση. Η Νικολαίδη ήταν κατά την μπάλα, αλλά όχι και η Στρατίκη. Δεν δούσει. Η επίθεση από την Παυλοπούλου δεν έχει αποτέλεσμα, όμως έχει κόντρα ευκαιρία. Κόντρα επίθεση με την Παυλοπούλου να μπλοκάρεται. 5-3. 2 πόντια διαφορά για τον Ακρίτα Καλαμάτας. Του. Η προδοχή είναι καλή. Η επίθεση από την Παυλοπούλου είναι out. Είναι μέσα. Με συγχωρείτε. Χάιο εδώ θα σπάσει η μπάλα στο μπλοκ. Ο Νικολάηδη δεν μπορεί. Καραχάιο ξανά. 25 του γράφει την μπάλα. Το πλάσε που δεν θα βγει. Ξανά η Παυλοπούλου. Έχουμε όμως διπλή παλιά για το 4-6. Προφανώς και είναι δεδούση το νούμερο 1 του Ακρίτα. Καραχάιο πέρσι στον Γούσου Χαλανδρίου και τώρα παίρνει τον Άσο για το 4-7. Καραχάιο που δίνει εμπειρία στον Χρήτα. Ωραία η επίθεση που θα βγει εδώ με την Στρατίκη για τον θρίαμβο που μειώνει σε 7-5 και έχει την Παυλοπούλου στο σερβίς. Καραχάιου υποδοχή. Η επίθεση από την Μαντούδη θα κοπεί. 6-7. Ξανά η Παυλοπούλου από την Αγία Παρασκευή. Ήρθε. Άσος για το 7-7. Ισοφαρίζει ο θρίαμβος. Έχει τα προβλήματά του στην υποδοχή ο Ακρίτας. Αν κάνω λάθος είναι 2 άσοι που έχει δεχτεί ήδη. Στο φιλέ αυτή τη φορά. 7-7. 7-8 με συγχωρείτε. Μαντούδη.
Ωραία επαδοχή. Η επίθεση από τη Χαραλάμπους θα βγει άμα, αλλά θα γίνει το λάθος από τις αθλήτες του Ακρίτα εδώ. Ποτέ. Στρατική. Εδώ είναι καλή. Θα πάρει και την επίθεση η Πεδουλάκη. Με συγχωρείτε, η Ιωσήφιδη. 8-9. Καλή υποδοχή εδώ. Η Χαραλάμπους όμως θα κοπεί. 8-10 ξανά, διαφορά 2 πόντων για τον Ακρίτα. Που με το σερβίς της Νίκολα Κοπούλου δημιουργεί πρόβλημα στον Θρίαμβο. Στο σερβίς. Στο φιλέ μάλλον το σερβίς. 9-10. Νικολαίδη. Έχουμε το λάθος εδώ που γίνεται από την Ιωσήφιδη. Πάνω στο φιλέ, στη μονομαχία πάνω στο φιλέ. Νικολαίδη. Το πλασέ εδώ από την Χάσκου δεν έχει αποτέλεσμα. Έχει όμως χοντρή επίθεση ο Ακρίτας. Ο πρώτος χρόνος που κόβεται. Και η Χάσκου που θα πάρει το πόντο. 10-11. Ιωσήφιδη. Θα πάρει τον Άσο για το 10-12. Ξανά η διαφορά στους δύο και time out που θα πάρει η Χαρασακούλα. Επιστρέφουμε από το time out, 10-12. Ιωσήφιδη. Μπερδεύονται εκεί οι αθλήτριες του Θριάμβου και η άμυνα που θα βγει για τον Ακρίτα. Όμως η κόντρα επίθεση ο Θριάμβος ξανά με τη Χαραλάμπους. Μειώνει στο πόντο, 11-12. Χαραλάμπους πηγαίνει και στο σερβίς. Στο φιλέ. 11-13. Χάσκου. Η υποδοχή είναι καλή. Θα πάρει και την επίθεση η Παυλοπούλου. Δεν έχει αποτέλεσμα, όμως έχει νέα ευκαιρία. Θα βγει ξανά η άμυνα. Το μπλοκ που δέχεται η Μαντούδη. Και διπλή παλιά.
από την Ιωσήφιδη. 12-13. Δανάη Πεδουλάκη. Άσος. 13-13, με συγχωρείτε. Αν δεν κάνω λίγο, είναι ο τρίτος άσος που δέχεται ο Ακρίτας. Δεν έχει τη συγκέντρωση που θα έπρεπε στην υποδοχή. Αυτή τη φορά όμως είναι καλή. Όμως εντυπωσιακά εδώ κόβεται η Δεδούση. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Στρατίκη που έκανε τον μπλοκ εκεί. 14-13 μπροστά η ομάδα του Θριάμβου και είναι σειρά του Μπάμπη Μιτσικίδη να πάρει time out. Υπάρχει λάθος στο σερβίς. Πάει σε τη γραμμή. 14-14. Ένα δώρο για τον Ακρίτα. Δεν δούσει. Η υποδοχή εδώ δεν είναι καλή. Και έχει κόντρα επίθεση ο Ακρίτας. Η Χάσκου δεν θα μπορέσει. Η Παυλοπούλου θα μπλοκαριστεί. Όπως Σόπος. Η Χαραλάμπους. Και πάνω στο φιλέ είναι η Στρατίκη που θα πάρει τον πόντο. 15-14 ξανά μπροστά. Η Σταμάτη. Η Γεωργία Σταμάτη. Είναι αυτή που θα πάρει τη θέση της 25ου για το σερβίς του Θριάμβου. Η υποδοχή είναι καλή όμως. Η Καραχάιο η άμυνα. Το πλασέ της Παυλοπούλου βρίσκει απάντηση. Και το λάθος εδώ που γίνεται από την Μαντούδη που δεν παίρνει το φιλέ. Και η μπάλα φεύγει out. 16-14 μπροστά με 2 αυτή τη φορά. Ο Θρίαμβος. Καραχάλιου. Η άμυνα. Η Παυλοπούλου. Η κόντρα επίθεση του Ακρίτα και ο πρώτος χρόνος που θα βγάλει η Βρυβα... όχι, με συγχωρείτε, η Νίκολα Κοπούλου. Καραχάλιου. Η κόντρα επίθεση του Ακρίτα. Ωραία η άμυνα εδώ, αλλά δεν έχει συνέχεια. Στον πρώτο χρόνο που επιχείρησε η Νικολακοπούλου, πήγε πίσω από την Πασαδόρο για να καρφώσει. 16-16 ξανά. Ισοπαλία στο πρώτο σετ. Καραχαγιού. Υποδοχή δεν είναι τόσο καλή. Έχει κόντρα επίθεση ο Ακρίτας. Καρφώνει η Ματούδη, δεν μπορεί. Νικολακοπούλου. Το block out που δίνει ο διαιτητής.
Μάλλον υπάρχει φιλέ. (16-17) Ωραίο το πλασέ εδώ από τη Στρατίκη για το 17-17. Παυλοπούλου. Πετυχία από τη Χάσκο, πρώτο χρόνο του Νικολακοπούλου. Υπάρχει κόντρα επίθεση με τη Χαραλάμπους να μην μπορεί. Και η Μαντούδη θα πάρει το πόντο για το 17-18. Μαντούδη που πηγαίνει και στο σερβίς του Ακρίτα. Κόντρα επίθεση για τον Ακρίτα. Για να στείλει διαφορά στους δύο. Χάσκου, λάθος. Λάθος από τη Χάσκου, 18-18. Χαμένη ευκαιρία για τον Ακρίτα να στείλει τη διαφορά πάλι στους δύο σε ένα ακρίσιμο σημείο. Στρατίκη. Πιέζει την υποδοχή του Ακρίτα, όπως η Χάσκου. Ο πρώτος χρόνος της Πεδουλάκη δεν μπορεί. Και το λάθος που γίνεται εδώ. Διπλή παλιά. Πόντος που έρχεται εδώ από την Χαραλάμπους. Ισοφαρίσε 19-19. Κλείνει αλλαγή, 25 είδου ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Χολαϊδη. Δοχή από την Καραχάλιου. Η Χάσκου, το μπλοκ. Από 25 και Πεδουλάκη. 20-19 και time out που καλεί για τον Ακρίτα ο κύριος Μητσκίδης. Θα επιστρέψαμε Νικολάδη στο σερβίς. Η επίθεση της Χάσκου για το 20-20. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο Χαϊδάρι. Λάθος υποδοχή εδώ και 4 μπαλιές για το θρίαμβο. 20-21 με το σερβίς της Ιωσιφίδη. Ο Ακρίτας καταπέρνει το προβάδισμα. Η υποδοχή είναι καλή αυτή τη φορά. Ο πρώτος χρόνος πίσω από την πλάτη της Πασαδόρου. Από την Χαραλάμπους.
Χαραλάμους που είναι και στο σερβίς. Εδώ έχει από τη Χάσκου. Θα πάρει και την επίθεση. Θα στέλνει την μπάλα out. 22-21. Ξανά μπροστά η Γηπεδούχος. Προδοχή από την Παυλαία. Η Καραχάιου δεν μπορεί. Η επίθεση της Παυλοπούλου, η Παυλαία γαλά την μπάλα. Και έχουμε νέα επίθεση που θα πάρει και πάλι η Παυλοπούλου. Θα στείλει την μπάλα out. 22-22. Και για να δούμε αν ο Ακρίτας μπορεί να πιέσει με τη Χάσκου στο σερβίς. Λάθος εδώ από τον Ακρίτα, δίνει την ευκαιρία στην ομάδα του Θριάβου να πάρει τον 23ο πόντο, 23-22. Και η αλλαγή που θα γίνει με τη Βρούγκα να περνά στη θέση του Πετουλάκη για το σερβίς. Δούγκρα που έρχεται από την Αγία Παρασκευή. Και το λάθος στην υποδοχή δίνει την ευκαιρία στο Θρίαμβο που δεν θα πάρει το πόντο. Καραχάιου η άμυνα που θα βγει. Η Παυλοπούλου η άμυνα της Παυλαία. Η Καραχάιου ξανά στην ευθεία. Η άμυνα δεν έχει συνέχεια. Χαμένη ευκαιρία για το Θρίαμβο. 23-23. Ξανά το ματς στα ίσα. Time out που θα πάρει ο Θρίαμβος και η κυρία Σακολά. Επιστρέφουμε με τη Δεδούση για τον Ακρίτα. Η δοχή είναι καλή. Λάθος εδώ η έμπνευση της Νικολαίδη. Όμως έχει νέα ευκαιρία ο Ακρίτας που περνά την μπάλα όπως σώπος. Ο Θρίαμβος και ο Ακρίτας θα πάρει τον πόντο με την Νίκολα Κοπουλού. 23-24, set ball για τον Ακρίτα, αλλά έχει μία ευκαιρία μόνο. Να δούμε αν θα έχει, αν θα πάει μακριά το set. Έδωση. Καλή υποδοχή. Η επίθεση της Κουσπεντίδου δεν θα φέρει πόντο, αλλά άλλη μία κοντρα επίθεση. Ο πρώτος χρόνος εδώ με την Στρατίκη. Κάνει το 24-24, στα 26 τώρα το σετ, 25 δου. Ωραίος πρώτος χρόνος εδώ από την Νίκολα Γοπούλου, εντυπωσιακή άμυνα από την Μάθιου Δάκη. Και τώρα είναι κόντρα επίθεση για τον Θρίαμβο που δεν περνάει. Καραχάιου, Μαθιουδάκη κατά την μπάλα. Νικολαίδη δεν μπορεί και το λάθος που γίνεται από τον Θρίαμβο. Χαραλάμπους δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Α, την προσπάθεια του Θρίαμβου. 24-25, νέο set ball για τον Ακρίτα με την Καραχάλιου να πηγαίνει στο σερβίς.
Προδοχή του Χαραλάμπους. Λάθος εδώ ο πρώτος χρόνος. Δίνεται ευκαιρία στον Ακρίτα να πάρει το πόντο με την Μαντούβη. Out είναι! Out λέει. Υπάρχει ένσταση από τον κύριο Μητσικηδή. Υπάρχει ένσταση από τον κύριο Μητσικηδή. Κάρβωσε η Μαντούβη. Out κατά τον διαιτητή. 25-25. Και ο προπονητής του Ακρίτα ζητάει μέσα. Οι διαιτητές συσκέπτονται. Και ο πόντος είναι στον Ακρίτα. 27-25. 25-27 μάλλον. Ο Ακρίτας παίρνει το πόντο. Και το πρώτο σετ. Πήρε ο Ακρίτας Καλαμάτας. Νικολαίδη στο σερβίς για το θρίαμβο. Κοντοχή από τη Μαντούδη, ο πρώτος χρόνος δεν είναι σωστός. Και η pipe που θα βγει εδώ με την Παυλοπούλου για το θρίαμβο θα κάνει το 1-0. Νικολαίδη, η έμπειρη. Πασαδωρός. Και Ελλάδος εδώ. Από τον Ιωσήφιδη, με διπλή παλιά. Και η κόντρα επίθεση για το θρίαμβο, 25ου. Η άμυνα πολύ καλή. Περνάει όπως όπως Καραχάλιου. Και το καρφί εδώ από τη Χαραλάμπους είναι out. 2-1. Δεν δούσει. Ο πόντος που θα είναι εδώ με την 25ου. Για το 3-1. Ενώ εσείς βλέπετε την ρούξη του Μητρέσκου. Μεγάλη δόξα του ελληνικού βόλεϊ. Βρυλής και Παναθηναϊκός. Άσος. Από τη Χαραλάμπους 4-1. Το πλασέ εδώ που θα βγει με την Καραχάγιου για τον Ακρίτα που μειώνει σε 4-2. Καραχάγιου πηγαίνει και στο σερβίς. Δεν είναι καλή υποδοχή εδώ και έρχεται η Νίκολα Κοπούλου. Εδώ 4-3. Κάθε ομάδα που έχει το σερβίς πιέζει. Οι υποδοχές δεν βγαίνουν εύκολα. Η υποδοχή όμως βγήκε εδώ. Το καρφί της Παυλοπούλου όμως θα βρει απάντηση. Νέα ευκαιρία τώρα με 25ου να μπλοκάρετε. Η Νικολαίδη
Και υπάρχει λάθος. 4-4. Επίδευση από την 25ου. Η άμυνα του Ακρίτα και το μπλοκ που δέχεται εκεί η Πεδουλάκη θα διαμορφώσει το 4-5. Καραχαϊού. Υποδοχή από τη Χαραλάμπους. Η επίθεση από την Παυλοπούλου θα τρυπήσει το μπλοκ για το 5-5. Σερβί στο φιλέ. 5-6 ο Ακρίτας. Η Μαντούδη που πήρε τον κρίσιμο πόντο, τον νικητήριο πόντο στο πρώτο σετ. Είναι στο σερβίς. Το block out όμως που θα πάρει η Παυλοπούλου θα κάνει το 6-6. Είκοσι πεντίδου τώρα. Δέχεται την Καραχάη, ο πρώτος χρόνος κόβεται εντυπωσιακά από την Παυλοπούλου. Ο πρώτος χρόνος που επιχειρήθηκε από τον Αχρήτα με την Νίκολα Κοπούλου. Είκοσι πεντίδου. Τώρα είναι η Παυλοπούλου που θα δεχτεί το μπλοκ. Μετά από το πέναλτι. Τη λάθος υποδοχή. Το Ακρίτα δηλαδή. Η ευκαιρία πάνω στο φιλέ χάνεται. Άσος εδώ. Από την Νικολακόπουλου. Για τον Ακρίτα 7-8. Κολαγοπούλου, ξανά υποδοχή, δεν είναι τόσο καλή. 25ου, δεν θα μπορέσει. Out. Η πάρτη της Μαντούδη. Φιλόδοξη pipe. Έπαιξε με τη γραμμή. Χαραλάμπου, Παυλοπούλου, με συγχωρείτε. Η Χάσκου θα πάρει το πόντο. 8-9. Ιωσήφιδη τώρα. Για τον Ακρίτα. Πρώτος χρόνος πίσω από την πλάτη της Πασαδόρου, από την Στρατίκη. 9-9. Στρατίκη που πηγαίνει και στο σερβίς. Η υποδοχή είναι καλή από την Παυλαία και η επίθεση που θα φέρει πόντο στον Ακρίτα για το 9-10. Η Χάσκου. Άσος. Άσος από τη Χάσκου. Υποδοχή δεν βγήκε. Στο θρίαμβο. 9-11. Παίρνει μια διαφορά 2 πόντων ο Ακρίτας όπως έκανε και στο δεύτερο σετ. Αλλά οι 2 πόντοι
δεν είναι σοβαρό πλεονέκτημα. Καραχάιου τώρα θα πάρει το πόντο. Εννέα 12. Κοιτάει μάλλον που ζητάει και παίρνει η κυρία Σάκουλα. Επιστρέφουμε με τη Χάσκου στο σερβίς, 9-12, διαφορά 3 πόντων για τον Ακρίτα. Λάθος περιστροφή εδώ, για την ομάδα του Θριάμβου. Να δούμε αν θα πάρει το πόντο ο Ακρίτας, θα έχουμε επανάληψη. Γιατί μπορεί να μην είναι λάθος τελικά. Υπάρχουν διαβουλεύσεις με τη γραμματεία. Όπως φαίνεται πάμε για επανάληψη. Για ματερές από την Χαράσακουλα και την Νικολαίδη. Πόντος πηγαίνει για τον Ακρίτα. Διαμαρτυρίες και από την εξέδρα και από τον αγωνιστικό χώρο. Από τις αθλήτες του Θριάμβου και τη Χαρασακούλα. Ενέα 13. Και άσος από τη Χάσκου για το 9-14. Εδώ θα έπρεπε να έχει δώσει επανάληψη ο διαιτητής, καθώς η δεύτερη έχει κάνει λάθος. Στην υπόθεση λάθος θέσεων. Τέλος πάντων, 9-15 τώρα το σκορ, με την 25 να καρφώνει out και time out που παίρνει η κυρία Σάκουλα. Με αυτά και με αυτά, 9-15 χάθηκε η αυτοσυγκέντρωση στο Θρίαμβο. Βρίσκεται στο μείον 6. Χάσκου. Η υποδοχή είναι καλή, η επίθεση της Καραλάμπους θα βγει άμυνα. Και νέα ευκαιρία για το Θρίαμβο. Η πάιπ της Παυλοπούλου. Νέα άμυνα του Ακρίτα. Η Καραχάιου θα πάρει το μόντο, 9-16.
Χάσκουπ. Χαραλάμπους η άμυνα από την Παυλαία. Και η Χάσκουπ θα πάρει το πόντο. Όχι, πολύ καλή άμυνα από τον Θρίαμβο. Ο πρώτος χρόνος που δεν θα βγει. Είναι εύκαιρη ο Ακρίτας. Δεν θα την εκμεταλλευτεί. Χαραλάμπους το μπλοκ για το 9-17. Ξεφεύγει ο Ακρίτας με 8 πόντους με το σερβίς της Χάσκου. Χάσκου. Ο πρώτος χρόνος με την Πεδουλάκη δεν θα βγει. Και λάθος εδώ, διπλή παλιά από την Ιωσήφιδη. Ο 10ος πόντος έρχεται για το Θρίαμβο, που είναι πίσω όμως με 7. Και θέλει μια γερή αντεπίθεση με το σερβίς της Νικολαίδη. Παυλαία υποδοχή, δεν είναι καλή. Και ο πόντος που θα έρθει με τη Χαραλάμπους πάνω στο φιλέ. 11-17. Καλή υποδοχή τώρα Καραχάλιου. Η Δρυβαλιάρη δεν θα μπορέσει. Ούτε και η Μαντούδη. Χαραλάμπους τώρα. Και Παυλοπούλου στην ΠΑΕΠ που δεν θα πάρει το πόντο. Ο πόντος θα πάει στον Ακρίτα για το 11-18. Δεδούσει τώρα για τον Ακρίτα. Καλή υποδοχή, αλλά δεν βγαίνει καλά η επίθεση για το Θρίαμβο. Και έχει κόντρα τώρα ο Ακρίτας με το πρώτο χρόνο της Νικολακοπούλου για το 11-19. Δεδούσει. Η επίθεση της Δρυβαλιάρη δεν θα έχει αποτέλεσμα. Η Δεδούση δεν μπορεί. Η Μαντούδη, με συγχωρείτε. Και νέο λάθος. Διπλής μπαλιάς για την Ιωσήφιδη. 12-19. Δώρο ένας πόντος για τον Θρίαμβο. Σταμάτη. Αντί Χαραλάμπους. Γεωργία Σταμάτη. Πατάει τη γραμμή του σερβίς. Δώδεκα-είκοσι. Λάθη από το Θρίαμβο. Καραχάλιου. Άσος από τη Χαραχάλιου για το 12-21. Παράσταση για ένα ρόλο το δεύτερο σετ. Έχασε η συγκέντρωσή του ο Θρίαμβος. Από το 9-12. Και μετά που σφυρίχτηκε. Σφυρίχτηκαν λάθος θέσεις. Τώρα είναι η Μαντούδη που θα πάρει το πόντο στη μικρή διαγώνια για το 12-22 το Ακρίτα. Καραχάλιου.
σταμάτησε την υποδοχή. Η επίθεση της Παύλοπούλου που δεν περνάει το φιλέ, 4 μπαλιές για το θρίαμβο, νέο λάθος. (Συλίδε) 12-23. Παυλοπούλου το μπλοκ. Ξανά η Παυλοπούλου. Νέο μπλοκ πάει να βγει. Αλλά υπάρχει φιλέ. (Συλίδε) 13-23. Πρόσχρος Νίκολα Κοπούλου. Βγαίνει καταρχήν η άμυνα, αλλά μπερδεύεται εκεί η στρατική. 13-24, set ball για τον Αχρήτα Καλαμάτας με την Μαντούδη στο σερβίς. Υποδοχή δεν είναι καλή εδώ. Ταλαιπωρεί την Νικολαίδη και η Νικολαίδη ταλαιπωρεί την Δρυβαλιάρη. Για το 13-25 θα καρφώσει στο φιλέ. 0-2 μπροστά ο Ακρίτας. Προηγείται. Επιστρέψαμε. Τρίτο σετ στο Χαϊδάρι. Θρίαμβος Ακρίτας. 0-2, 25-27, 13-25. Ο Αχρίας θα πάρει και το πρώτο πόντο με την Δεδούση. Ιωσήφιδης στο σερβίς. Νέο λάθος και νέος πόντος. Ξανά με τη Δεδούση. Για τον Ακρίτα 0-2. Θρέμος χρειάζεται να φέρει ξανά τη συγκέντρωση. Παγιάσο εδώ. Υπάρχει όμως κόντρα επίθεση. Καραχάλιου, ο πόντος για το 0-3. Ιωσήφιδη, νέα λάθος υποδοχή για τον Ακρίτα, για τον θρίαμβο. Η Χάσκου δεν μπορεί ούτε η Ιωσήφιδη να τελειώσει τη φάση. Έχει τώρα όμως μια νορμάλ επίθεση η Χάσκου που δεν την εκμεταλλεύεται. Χαραλάμπους δεν μπορεί. Καραχάλιου η άμυνα, Χαραλάμπους ξανά και ο πόντος. (Συλίδε) 1-3. Χαραλάμπους πηγαίνει στο σερβίς. Χάσκου, η άμυνα του Χαραλάμπους. Παυλοπούλου, out. 1-4. Χαμένη ευκαιρία για το θρίαμβο να μειώσει το πόντο. Χάσκου. Ο πόντος που θα πάρει εδώ Νικολαίδη με έξυπνο πλασέ κάνει το 2-4. (Συλίδε) 20-50. Προδοχή από τη Χάσκου.
Η Μαντούδη δεν μπορεί να περάσει. Για το 3-4. Στον πόντο θρίαμβος με την 25ου. Στο σερβίς. Καραχάιου. Η άμυνα που θα βγει. Σταμάτη όπως όπως. Ο πρώτος χρόνος της Δεδούση θα μπλοκαριστεί. Η Καραχάιου περνάει. Η επίθεση της Παυλοπούλου θα βγει άμυνα. Μαντούδη. Και ο πόντος για τον Ακρίτα. Καθώς υπάρχει ασυνεννοησία στον θρίαμβο. 3-5. Δεδούση. Ο πρώτος χρόνος εδώ με τη στρατήκη δεν έχει αποτέλεσμα. Ξανά στους τρεις η διαφορά για τον Ακρίτα. Με την Δεδούση στο σερβίς. Τη κεντρική της ομάδας Καλαμάτας. Η Παυλοπούλου δεν μπόρεσε. Το ίδιο και η Μαντούδη. Παυλοπούλου ξανά. Η άμυνα για τον Ακρίτα που πάει να βγάλει ένα πόντο περίεργο. Ο πρώτος χρόνος που δεν θα βγει γιατί υπάρχει διπλή παλιά από την Ιωσήφιδη. 4-6. Γεωργία στα μάτι. Παγιάσο και τα καταφέρνει. Λάθος εδώ στην υποδοχή της Καραχάλιου. Η διαφορά στο πόντο. Και ο θρίαμβος πιέζει. Με το σερβίσι στα μάτι. Εγώ στα μάτι. Υποδοχή από την Καραχάλιου είναι καλή αυτή τη φορά. Το μπλοκ που θα δεχτεί εκεί η Μαντούδη. Η Καραχάιου, η άμυνα. Παυλοπούλου. Η Παυλέγαρα την μπάλα. Μαντούδη ξανά. Και ο πόντος για τον Ακρίτα. 5-7. Καραχάιου. Καλή υποδοχή εδώ. Αλλά είναι λάθος η πάσα. Και νέο λάθος από την Ιωσήφιδη στον Ακρίτα. 6-7 διπλή παλιά. Διαμαρτύρεται η Χάσκου. Η Ιωσήφιδη την διώχνει. Κόντρα επίθεση για τον Ακρίτα. Με τη Χαραλάμπουση να μην μπορεί να πάρει τον πόντο. Η Πάρτης Κάσκου, εντυπωσιακή άμυνα τη Μαθιωτάκη. Αλλά υπάρχει διπλή παλιά. Κρίμα για την άμυνα. Έξι οκτώ. Χαραλάμπους τώρα θα πάρει το πόντο. 7-8. Και πάλι στο πόντο η ομάδα του Χαϊδαρίου. Στρατήκη.
Το δεκάπι του Καραχάγιου. Η Χάσκου θα πάρει το πόντο. 7-9. Νίκο Λαγοπούλου τώρα στο σερβίς. Κόντρα επίδεση για τον Ακρίτα με τη Χάσκου. Το πλασέ, η άμυνα. Η Χαραλάμπου θα καρφώσει. 8-9. Ο θρίαμος δεν αφήνει τον Ακρίτα να πάρει μεγάλη διαφορά αυτή τη φορά. Η Χάσκου θα πάρει το block out. 8-10. Ιωσήφιδης ο σερβίς. Ο πρώτος χρόνος θα μπλοκαριστεί. Υπάρχει όμως φιλέ για τον Ακρίτα. Εννέα δέκα. Άσος από τη Χαραλάμπους. 10-10 ισοφαρίζει ο θρίαμβος. Χαραλάμπους. Και κόντρα επίθεση με την Παυλοπούλου. Δεν έχει αποτέλεσμα. Ο Λαβούνε και κατά την μπάλα. Θα πάρει και νέα προσπάθεια. Αυτή τη φορά θα πάρει το πόντο. 11-10. Με block out της Παυλοπούλου. Ο θρίαμβος προηγείται. Και time out που ζητά και παίρνει ο κύριος Μητσκίδης. Η Καραχάγιου, η άμυνα, η Σταμάτη δεν μπορεί. Πάει να βγάλει ένα εντυπωσιακό πόντο εδώ η Χάσκου. Και τα καταφέρνει. Πήγαινε έξω η μπάλα, υπάρχει λάθος εδώ. Χάσκου. Στο φιλέ. 12-11. Είκοσι πεντίδου. Η Καραχάγιου θα καρφώσει out. 13-11 διαφορά, 2 πόντο για το θρίαμβο. Στο τρίτο σετ. 25 του. Ο πρώτος χρόνος που θα βγει με τη Δεδούση για την Καλαμάτα, για την ομάδα της Καλαμάτας.
13-12. Η Δεδούση που πηγαίνει και στο σερβίς. Η Δεδούση γεννημένη το 1992. Πηγαίνει έρχεται στον Ακρίτα, μάλλον πηγαίνει έρχεται Καλαμάτα Πάτρα. Ο πρώτος χρόνος, η άμυνα που πάει να βγει και βγαίνει, όμως έχει κοντραεπίθεση. Ξανά με πρώτο χρόνο τη στρατή και αυτή τη φορά θα έρθει ο πόντος για το 14-12. Σταμάτη. Πρωτοχέλη Καραχάιου. Και νέα διπλή παλιά. Νέα διπλή παλιά. Πρέπει να είναι η τέταρτη φορά που έχουμε τέτοια παράβαση από την Ιωσήφιδη, την Πασαδόρο του Ακρίτα. Σταμάτη. Νέο καλό σερβίς, άσος. 16-12. Διαφορά 4 πόντων για το θρίαμβο που δεν τα παράτησε στο 0-2 και έχει το πλεονέκτημα για να πάρει το τρίτο σετ και να μειώσει. Προδοχή από την Καραχάιου. Η επίθεση από την Μαντούδη που κόβεται. Μαντούδη ξανά. Θα κοπεί ξανά και 17-12. Πάντα Ζωπούλου μέσα. Έξω Ιωσήφιδη για τον Ακρίτα. Out αυτή τη φορά το σερβίς τη Σταμάτη. Που έκανε τη δουλειά της όμως. Πολύ επιτυχημένα. Και έδωσε προβάδισμα στον θρίαμβο. Καραχαγιού. Το έχει είναι καλή. Ο πρώτος χρόνος. Εντυπωσιακός με τη στρατήκη. 18-13 έχει βρει ρυθμό ο θρίαμβος. Η Παυλοπούλου πηγαίνει στο σερβίς. Κοντοχή του Καραχάγιο, ο πρώτος χρόνος κόβεται εντυπωσιακά. Είναι η Χαραλάμπους που έκανε το μπλοκ πάνω στην Νικολακοπούλου. Εντυπωσιακό μπλοκ και time out από το Μητσκίδη. Στο 19-13. Παυλοπούλου out. 19-14. Κρατάμε τη διαφορά ασφαλείας ο θρίαμβος. Και έχουμε τη Μαντούδη για τον Ακρίτα. Η υποδοχή δεν είναι καλή εδώ. Άσος από την Μαντούδη. 19-15. Μειώνει στους 4 η ομάδα της Καλαμάτας. Μαντούδη. Ένα,
Στο φιλέ αυτή τη φορά. 20-15. Στρατίκη τώρα. Καλή είναι η υποδοχή. Η Χάσκου θα προσπαθήσει και θα πάρει τελικά το πέντο για το 20-16. Νίκολα Κοπούλου. Θα είναι στο σερβίς μετά το time out που κάλεσε η Χαραϊσάκουλα. Μια Νίκολα Κοπούλου που έχει καριέρα και ένα παράσημο με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Το 2011. Είκοσι-δεκαέξι. Στο φιλέ. Εδοχή από την Καραχάιου. Η Χάσκου το μπλοκ. Εντυπωσιακό μπλοκ εδώ από την ομάδα του Χαϊδαρίου. Και αν βγάλω λάθος είναι η Χαραλάμπους που θα το πάρει. Καλή υποδοχή εδώ. Πάει να ξεγελάσει η Πανταζοπούλου, δεν τα καταφέρνει. Έχει μια ευκαιρία ο Ακρίτας με το block out που παίρνει η Χάσκου. Χάσκου. Άσος που θα πάρει εδώ είναι η Ιωσήφιδη που θα πάρει τον Άσο. Είκοσι-δύο-δεκαοκτώ. Μείον στους τέσσερις ο Ακρίτας. Σκουπίζουν οι αθλήτριες στο τερέν. Καλή υποδοχή εδώ. Και ο πόντος που έρχεται εντυπωσιακά με τη Χαραλάμπους. Είκοσι-τρία-δεκαοκτώ. Η Χαραλάμπους πηγαίνει στο σερβίς. Καρχάκη περνάει από σώπος. Πρώτη επίθεση. Και η ευκαιρία που δεν εκμεταλλεύεται η Παυλοπούλου. Η Χάσκου τώρα. Σπάει μπάλα στο μπλοκ. Ο πρώτος χρόνος. 25 δεν μπορεί. Η Χάσκου ξανά, καλά την μπάλα Νικολαίδη, Παυλοπούλου, η άμυνα και νέα ευκαιρία για το θρίαμβο. 25 του δεν έχει καλό συγχρονισμό. Η άμυνα ξανά για το θρίαμβο.
Φάση διαρκείας και ο πόντος που έρχεται τελικά για τις γηπεδούχες. Πολύ ωραία φάση εδώ. 24-18. Και ο Θρίαμβος είναι έτοιμος να πάρει το τρίτο σετ. Χαραλάμπους, άσος από τον Χαραλάμπους, 25-18 το τρίτο σετ. Ο Θρίαμβος μειώνει σε 2-1. Επιστρέψαμε. 1-2 Θρίαμβος Ακρίτας. Την 7η αγωνιστική. 25-27, 13-25, 25-18 τα σετ. Ο Θρίαμβος έχει μειώσει. Και θέλει την ολική ανατροπή. Για να δούμε. Σταμάτη το σερβίς. Η επίθεση είναι από την Ματβούδη. Δεν τα καταφέρνει. Και η Παυλοπούλου πολύ ψηλά για το 1-0. Σταμάτη. Κόντρα πίεση για το Θρίαμβο. Με την Παυλοπούλου ξανά. Η άμυνα εντυπωσιακή από την Παυλέα. Και ο πόντος που έρχεται με την Δεδούση. 1-1. Χαμένη ευκαιρία εδώ για το Θρίαμβο να κάνει το 2-0. Δεδούση. Θα επιχειρήσει να πιέσει. Η εποχή είναι καλή όμως. Out! Το καφί της Στρατίκη. 1-2. Δεδούση στο φιλέ. Τώρα είναι Παυλοπούλου στο σερβίς για την ομάδα του Θρίαμβου. Ο Θρίαμβος που θα περάσει και στην κόντρα επίθεση με την Στρατίκη να μην τα καταφέρνει. Σε έχει νέα ευκαιρία ο Θρίαμβος με τη Χαραλάμπους, η άμυνα, η Μαντούδη. Πάει να βγει πολύ καλή άμυνα εδώ. Αλλά ήταν δύσκολη. 2-3. Καραχάγιου. Η υποδοχή δεν είναι καλή εδώ. Έχει κόντρα επίθεση η ομάδα του Ακρίτα με την Νικόλα Κοπούλου να μπλοκάρεται. Και έχουμε αντένα εδώ. Στην επίθεση της Μαντούδη. Μπαλά χτύπησε στην αντένα. Και ο πόντος για το 3-3. 3-3. Καλό σερβίς στη Στρατίκη. Και η επίθεση της Μαντούδη είναι out. Για το 4-3. Ο πρώτος χρόνος είναι Νίκο Λαγοπούλου. 4-4. Έλα, πάμε, δεν είναι καλή υποδοχή εδώ.
Η Πάη που πάει να βγάλει η Παυλοπούλου δεν έχει καλές προϋποθέσεις. Και η Νίκολα Κοπούλου θα πάρει το πόντο για το 4-5. Μαντούδης ο σερβίς για τις φιλοξενούμενες. Η Χαραλάμπους δεν μπορεί. Η Χάσκου το μπλοκ. Η Χάσκου ξανά θα πάρει το μπλοκ out. Μαντούδη. Προδοχή δεν είναι καλή εδώ με τα δάχτυλα. Αλλά 25 θα πάρει τον πόντο. Πεντέξι. Νικολάηδη στο σερβίς. Κολαίδη. Υποδοχή από την Παυλέα δεν είναι καλή. Και έχει κοντά επίθεση ο θρίαμβος για την ισοφάριση. Δεν θα τα καταφέρει η Χαραλάμπους. Η Χάσκου, η άμυνα, η 25ηδου θα περάσει όπως όπως. Η Χάσκου ξανά θα πάρει το πόντο. 5-7. Εδώ είχε πρώτο χρόνο με την Χαραλάμπους, ο θρίαμβος δεν το εκμεταλλεύτηκε για να ισοφαρίσει. 5-7. Νικολακοπούλου. Ξανά η Χαραλάμπους, out. 5-8. Η διαφορά στους 3 για τον Ακρίτα. Σκέφτεται η Σάκουλα το time out, δεν το παίρνει για την ώρα. Λάθος εδώ, διπλή μπαλιά από τη Χαραλάμπους. 5-9 και τώρα θα πάρει time out η Χαρασάκουλα. Λαχοπούλου. Η υποδοχή δεν είναι καλή. Η σταμάτη το πλασέ. Η Χάσκου θα καρφώσει η άμυνα. Και ξανά η Χάσκου τώρα. Η άμυνα της Νικολαίδη. Η Χαραλάμπους θα περάσει και θα έχει νέα ευκαιρία με το μπλοκ της Δεδούσης στην 25ηδου. 5-10, χαμένες ευκαιρίες το θρίαμβο να μειώσει το σκορ. Ποδοχή και επίδεση τη Χαραλάμπους θα μπλοκαριστεί. Και τώρα η Νικολαίδη θα ευνηδιάσει τον Ακρίτα. 6-10. Χαραλάμπους. Η
Χαραλάμπους που θα πάρει το πόντο με άσο. 7-10. Σημάδωσε την Καραχάλιου για να φέρει πόντο στο μείον 3 ο Θρίαμβος και η Χαραλάμπου σερβίρει ξανά στην Καραχάλιου. Διαμαρτύρονται για διπλή παλιά οι θεατές. Έχει όμως την ευκαιρία της εδώ η ομάδα του Θριάμβου, δεν την εκμεταλλεύεται και σταμάτη δέχεται τον μπλοκ. 7-11. Ιωσήφιδη. Κοντοχιά τη Μαθιουδέκη. Και η Παυλοπούλου θα πάρει το block out. 8-11. Ήκος Πεντίδου. Ωραία επίθεση εδώ για την Χάσκου. 8-12. Χάσκου. Ο πρώτος χρόνος από τη Στρατίκη. Επιβλητικός για το 9-12. Μένει στο παιχνίδι ο Θρίαμβος και έχει σταμάτη στο σερβίς. Μια καλή περιστροφή. Και πάλι όμως η σταμάτη πατάει τη γραμμή του σερβίς. Είναι η τρίτη φορά. Αυτά τα λάθη δεν πρέπει να γίνονται. Δυσκολεύεται η υποδοχή από το σερβίς της Δεδούση. Και έχει κόντρα επίθεση ο Ακρίτας. Το μπλοκ που δέχεται η Μαντούδη. Και ο πόντος που θα έρθει τελικά για το Θρίαμβο. 10-13. Παυλοπούλου. Κόντρα επίσης για το Θρίαμβο. Η Χαραλάμπους στο 11-13. Μειώνει στους 2 η γηπεδούχος. Που θέλει ένα ξέσπασμα για να περάσει μπροστά. Παυλοπούλου. Ξανά ταλαιπωρείται η υποδοχή. Λάθος από την Νικολαίδη όμως. Και η Καραχάλιο θα πάρει το πόντο για το 11-14. Το λάθος του Νικολαίδη εδώ. Ξοδεύτηκε μια ευκαιρία να μειώσει το πόντο ο Θρίαμβος. Στρατήγη τώρα δεν μπορεί. Η Μαντούδη θα πάρει το πόντο 11-15, ξανά στους 4. Καραχάλιου. Χαραλάμπους. 12-15. Με το block out της Χαραλάμπους. Στρατίκη τώρα θα πάει στο σερβίς. Μια Στρατίκη που
Έφτασε στο Χαϊδάρι από την Άμψα Μπελοκήπους το 2014. Ο πρώτος χρόνος όμως της Νικολακοπούλου κάνει το 12-16. Μαντούδη. Λάθος, διπλή μπαλιά από τον Νικολαίδη. Έχουμε χάσει λογαριασμό πόσες διπλές μπαλιές έχουν γίνει στον αγώνα. Υπάρχει της Παυλοπούλου η άμυνα της Καραχάλιου. Η Χάσκου θα καρφώσει εντυπωσιακά η Μαθιωδάκη. Παυλοπούλου ξανά η άμυνα της Καραχάλιου. Μασουδάκη σε ρόλο πασέρ, αλλά δεν είναι καλή πάσα. Νικολακοπούλου τώρα. Η άμυνα. 25ου. Δεν θα πάρει το πόντο. Έχει όμως την ευκαιρία με οργανωμένη επίθεση. Και τη βρυβαλιάρινα στοχή. Για το θρίαμβο, η Χάσκου τελικά θα πάρει το πόντο, 12-18, στο συνέξιο ακριτάς. Και time out από την Χαρά Σακούλα. Out. Το σερβίς Μαντούδη, 13-18. Και στο σερβίς πηγαίνει για το θρίαμβο η Νικολαίδη. Η Νικολαίδη που πρέπει να πιέσει, δεν θα έχουν πολλές ευκαιρίες οι αθλητές του θρίαμβου. Ο πρώτος χρόνος που έρχεται με την Νικολακοπούλου για το 13-19. Νικολακοπούλου πηγαίνει και στο σερβίς. Η υποδοχή εδώ δεν είναι δεδειγμένη για το θρίαμβο. Το μπλοκ όμως που θα κάνει 25ου στην Δεδούση. Θα φέρει το 14ο πόντο του θριάμου που μειώνει σε 14-19. Χαραλάμπους στο σερβίς. Καλό σερβίς, άσος. 15-19. Μειώνει ο θριάμος στους 4 και time out που θα πάρει ο κύριος Μητσκίδης. Φωνάζει ο κ. Μητσικίδης στην υποδοχή. Μετά τη δουλειά που έκανε στον αγώνα Αργυρούπολης, κατέβηκε στην Καλαμάτα και στον Ακρίτα. Ανέβα το ίδιο! Yeah.
Άσος, νέος άσος από τη Χαραλάμπος. Πάνω στη Χάρκο που παραδέχεται το λάθος της. 16-19. Και ξεσηκώνονται οι φίλοι του Θριάμβου. Χάσκου, η άμυνα που θα βγει. Η Σταμάτη, η άμυνα της Χάσκου. Και έχουμε νέα κοντραεπίδεση. Με την Παυλοπούλου, αλλά υπάρχει φιλέ. Η Χάσκου. Τη Χάσκου δείχνει. Δεν συμφωνεί η Μαρία Χάσκου. 17-19 όμως. Και έχουμε ντέρμπι. Νέος άσος. Εντυπωσιακή. Η Χαραλάμπους. Στο σερβίς της. Σε ένα χρονικό σημείο που είναι πολύ κρίσιμο για την οικονομία του σετ. Και time out, νέο time out από κύριο Μητσκίδη. Τρεις άσους σε τέσσερα σερβίς για τη Χαραλάμπους. Και ένα λάθος από τη Χάσκου. Δηλαδή έχουμε τέσσερα συνεχόμενα λάθη από τον Ακρίτα. Που έβαλαν ξανά στο μάτι στο Αθρίαμβο. 18-19. Πέντε μηδέν σερί. Για το Θρίαμβο τον έχει φέρει στο μείον ένα. Νέος άσος. Είναι εντυπωσιακό. Πυροβολή η Χαραλάμπους από τη γραμμή του σερβίς. Τέσσερις άσοι. Και ξανά. Κι άλλος ένας. 20-19. Και όχι απλά ο Θρίαμβος ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, προηγείται κιόλας. Με το εξαιρετικό σερβίς της Χαραλάμπους. Ναι, άσχημη υποδοχή. Προσπαθεί εκεί, Χάσκου δεν μπορεί. 21-19. Απίστευτο σερί. Χαραλάμπους. Και ναι, άσχημη υποδοχή. Χάσκου όμως αυτή τη φορά θα πάρει το πόντο. 21-20. Τη δουλειά του όμως την έκανε με το παραπάνω ο Χαραλάμπους. Πόντωσε το Θρίαμβο, 22-20. Και 25 του τώρα. Η Χάσκου για το 22-21. Με μπλοκάω τη Χάσκου που θα πάει και στο σερβίς. Για να δούμε. Καλή υποδοχή εδώ. Η Παυλοπούλου θα βγει άμυνα.
Κοντρέπιεση για το θρίαμβο με τη Σταμάτη. Η Χάσκο κατά την μπάλα. Ματούδη δεν μπορεί. Και το μπλοκ που δέχεται εκεί η Παυλοπούλου. Από την Καραχάλιου για το 22-22. Ξανά στο Μαστάισα. Χάσκου. Ο πρώτος χρόνος με τη Στρατίκη για το θρίαμβο 23-22. Και έχει καλή περιστροφή για να την πηγαίνει στα μάτια στο σερβίς. Θα πρέπει να προσέξει να μην πατήσει τη γραμμή. Πάει πίσω. Ο θρίαμβος τώρα έχει την ευκαιρία του για το set goal και το κάνει η Παυλοπούλου. 24-22 set goal για την ισοφάριση στο 2-2. Σταμάτη. Νέο καλό σερβίς. Η πάρτη της Χάσκου. Η άμυνα της Μαθιουδάκη. Η Παυλοπούλου θα πάρει το πόντο. 25-22. Και 2-2. Ισοφαρίζει στα σετ ο θρίαμβος. Tie break στο Χαϊδάρι. 2-2 τα σετ. 25-27, 13-25, 25-18, 25-22. Ο θρίαμβος έρχεται πίσω 0-2. Ισοφάρισε σε 2-2. Άλλο ένα tie break για τον Ακρίτα που έχει χάσει τα δύο προηγούμενα. Άσος με τη βοήθεια του φιλέα την Ιωσήφιδη. 0-1. Ιωσήφιδη. Το λάθος που γίνεται εδώ. Υπάρχει υπέρβαση. Από την Καραχάλιο, δεν κάνω λάθος. Χαραλάμπους, άσος! Άλλος ένας άσος από την Χαραλάμπους. 2-1. Εκπληκτικό σερβίς. Θέλει κι άλλο σερί, όπως έκανε, νέος άσος. 3-1. Χαραλάμπους. Στην φορά είναι καλή υποδοχή της Χάσκου. Θα πάρει και την επίθεση. Η άμυνα που θα βγει, το καρφί. Χάσου ξανά. Και 3-2. Χάσκου τώρα που πηγαίνει στο σερβίς. Η
Λάθος συγχρονισμός εδώ της Κωνσταντίδου, αλλά θα πάρει τον πόντο. Πολύ έξυπνα στην πίσω ζώνη. 4-2. Κωνσταντίδου. Πάει για νέο άσο εδώ ο θρίαμβος, αλλά δεν τα καταφέρνει, αλλά έχει κόντρα επίθεση με την Παυλοπούλου να βρίσκει άμυνα. Χαραλάμπους, εντυπωσιακή άμυνα και από την Σταμάτη, αλλά η Καραχάγιο έρχεται να πάρει το block out για το 4-3. Λάδος εδώ, υπέρβαση από την Νικολαίδη. Τέσσερα-τέσσερα. Δεδούση στο σερβίς. Παυλοπούλου. Το πλασέ για το 5-4. Βογό στα μάτι. Καλό σερβίς. Δίνει κόντρα επίθεση στο θρίαμβο. Παυλοπούλου, το μπλοκ. Το μπλοκ είναι από την Νίκολα Κοπούλου. 5-5 και η Καραχάλιου θα πάει στο σερβίς. Ο πρώτος χρόνος με τη στρατήκη για το θρίαμβο. Παυλοπούλου στο σερβίς. Ο πρόσφρος της Νικολακοπούλου πάει να βγει το μπλοκ. Δεν τα καταφέρνει ούτε το μπλοκ ούτε η άμυνα. 6-6. Κλείνει αλλαγή της Νικολαίδη με την Βρυβαγιάρη. Βαχρίδα στην κόντρα επίθεση όπως η Καραχάγιο. Στρατήκη, η Χάσκου θα περάσει. 6-7. Ευνοήθηκε και από την τύχη εδώ η Χάσκου. Ουδόλος είναι απασχολή όμως, καθώς η ομάδα της προηγείται με 7-6. Και η Μαντούδη. Χαραλάμπους. 7-7. Στρατήκη. Το δοχέντη Καραχάγιου. Η Χάσκου. Το μπλοκ από τον 25 εδώ. Οκτώ λεπτά μπροστά ο θρίαμβος στην αλλαγή
τον Τερέν. Στρατίκη. Το πλασέρις Ιωσήφιδη δεν ευνηθιάζει. Το μπλοκ πάνω στη Χαραλάμπους. Κοντραεπίδες με τη Χάσκου. Χαραλάμπους ξανά. Θα πάρει το πόντο για το 9-7. Εξελίσσεται σε MVP η Χαραλάμπους. Και time out. Του καλέω ο κύριος Μητσκίδης. Ναι, αυτά με τη στρατηγική στο σερβίς και τις επιθέσεις της Χαραλάμπους. Στρατήγη. Κι άλλο καλό σερβίς. Η Χάσκου. Η άμυνα. Τη Χαραλάμπους. Εξαιρετική αμυντική προσπάθεια εδώ για τα κορίτσια του Ακρίτα. Ο πρώτος χρόνος με την Κουσπεντίδου. Για το 17. Στρατήκη. Νικόλα Κοπούλου το block out. Δεκαοκτώ. Νικόλα Κοπούλου πηγαίνει στο σερβίς. Λάθος εδώ από τον Ακρίτα. Έχει κόντρα επίδεση ο Θρίαμβος με την Χαραλάμπους να παίρνει άλλο ένα πόντο για το 11-8. Καραχάλιου. Δεν ευνηδιάζεται η άμυνα του Θριάμβου. Του παίρνει το πόντο κιόλας. 12-8. Time out. Από τον κύριο Μητσικίδη. Δοχή από τη Χάσκου και η επίθεση. Η άμυνα της Παυλοπούλου δεν έχει συνέχεια. Μπερδεύονται τα κορίτσια του Θριάμβου.
12-9. Χάσκου. Η επίθεση και το block out της Χαραλάμπους. Το σερβίς ήταν της Ιωσεφίδη. Χαραλάμπους που πηγαίνει και στο σερβίς. Ένα μίνι σερί θα δώσει το match στον θρίαμβο. Δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα πηγαίνει out. Έπαιξε με τη γραμμή την πλάγια. Χάσκου. Δεν μπορεί το block out εδώ. Η σταμάτη. 13-11 και time out που ζητάει και παίρνει η κυρία Σάκουλα. Θα πάρει το block out. Μάλλον θα γυρίσει out πάνω στην αντένα. <Το-> 14-11 Οικοσπεντίδου σερβίρει να πάρει τον Άσο. Το 15-11 και να δώσει τη νίκη στον θρίαμβο Χαϊδαρέου. Η νίκη που έρχεται σε ένα σημαντικό σημείο. Το νότ να το πεποίθηση της ομάδας. Της δίνει ανάσα. Φτάνει τους 8 πόντους. Ο θρίαμβος όσους έχει και ο Ακρίτας. Μετά από 7 αγωνιστικές. 3-2 λοιπόν, 25-27 τα σετ, 13-25 το δεύτερο για την ομάδα του Ακρίτα, 25-18, 25-22, 15-11 τα σετ του θρίαμβου. Επιστρέφουμε. Προηγείτε ένα 2-0, είτε τελικά χάσατε τη συγκέντρωσή σας ή ξεμείνετε από την άποψη. Δεν το έλεγα αυτό, έχουμε τάση αυτοκρανία σε όλα τα παιχνίδια. Έχουμε παίξει ένα τυχαίο, δηλαδή έχουμε παίξει 7 αγωνιστικές, έχουμε παίξει 6-3. Απλώς το παιχνίδι στα δύο πήραμε δύσκολο το πρώτο σετ, καταφέραμε το πρώτο, δεύτερο είχαμε πολύ καλή απόδοση, το πήραμε εύκολα. Μεγάλη αυτοκρανία είναι η δική μας τέταρτο σετ, ότι το ελέγχουμε πλήρως το παιχνίδι στο τέταρτο σετ, κερδίζουμε 19-12. Κάνουμε ένα λαθάκι, μετά πάει ο Σόλτς. Δηλαδή κάνανε μετά 22-20 φίλια από την Ελλάδα. Συγκέντρωση, μπορεί, τι να πω. Δεν ξέρω τι να σας πω πραγματικά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν έμπειρες, αθλήτες, υπάρχουν και άπειρες βέβαια. Έτσι, δηλαδή είναι μία μίξη. Έχουμε και έμπειρες και άπειρες αθλήτρες. Από εκεί και πέρα σε κάποια ρωτήση, το οποίο είναι λίγο δύσκολο. Γιατί μας πιέσαν στο σέρβις, οι άλλοι δεν χάσουν κάτι. Χάνανε 19-12 από τα σύνορα, μόνο τελείωνε το μάτς, έτσι έδειχνε. Τελικά δεν τελειώνει ποτέ, αυτό που λέμε ότι άμα δεν σφυρίξει δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι, από εκεί για πέρα δεν έχει παρά να συνεχίσουμε άλλο το κεφάλι, να δουλέψουμε τα λάθη μας και να δούμε τι μπορεί να διορθώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκη Χαρτά.
μπήκατε στο tie break. Μείνατε από δυνάμεις. Μείναμε από δυνάμεις. Ξέρω, δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι μείναμε από δυνάμεις. Απλά είναι κάποια διαστήματα που κολλάμε και κάνουμε πολλά λάθη. Αυτά πρέπει λίγο να μαζέψουμε τα λάθη μας για να μπορέσουμε. Δεν γίνεται δηλαδή να είμαστε 19-12 μπροστά και να κάνουμε συνεχόμενα λάθη της υποδοχής. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Κάποια να σταματήσει το λάθος. Εντάξει, άλλο είναι το παιχνίδι tie break. Τι να πω. Μας αρέσει το tie break πολύ. Σε αυτό οφείλονται όλα τα tie break. Τρία συγκεκριμένα. Ναι. Κι όμως όλα τα tie break είναι τα set που παίρνουμε, τα παίρνουμε εύκολα. Τα set που χάνουμε, τα χάνουμε κυρίως από λάθη δικά μας. Πολλά λάθη δικά μας. Χάνουμε τη συγκέντρωση μάλλον, δεν ξέρω. Ίσως είναι. Το μυστικό είναι να τελειώνετε τα set, τα μάτσα νωρίς με 3-0. Ναι, το ιδανικό είναι αυτό. Βέβαια δεν τα φέρνει τυχαία στη συνέχεια. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προσπαθούμε όλα τα set. Όχι να δεν παίρνουμε το ένα εύκολο, το άλλο μετά. Όλα πρέπει να μπαίνουμε σε όλα δυνατά, να πατάμε πόδια από την αρχή και να μην κυνηγάμε σκόρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα δύο πρώτα σετ παίξαμε χωρίς λάθη, είχαμε καλή ψυχολογία, επιβάλαμε το δικό μας ρυθμό και τα πήραμε. Σχετικά εύκολα το δεύτερο. Μετά στο τρίτο σετ άλλαξε αυτό, κάναμε αρκετά λάθη. Απέκτησε ψυχολογία ο αντίπαλος, το χάσαμε εμείς προφανώς. Δεν θέλει τίποτα. Τι πρέπει να γίνει άλλο σε αυτό, χαμένα tie break, η ψυχολογία πρέπει να είναι. Να περιορίσουμε τα λάθη κάθε μία ατομικά και συνολικά σαν ομάδα. Κάνουμε αρκετά λάθη. Και αυτό επιτρέπει στην ψυχολογία μας. Ευχαριστώ πολύ. 3-2 από 2-0. Η ψυχολογία σας μετά από αυτή την νίκη είναι ανεβασμένη. Είναι ανεβασμένη, βεβαίως. Ήταν μια νίκη που τη θέλαμε και οι δύο ομάδες. Παλέψαμε και οι δύο μέχρι το τέλος. Και θεωρώ ότι μας δίνει το κίνητρο και τη δύναμη και όλη την καλή διάθεση να παλέψουμε και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια με ακόμα περισσότερη δύναμη, να βάλουμε ακόμα το καλύτερό μας σε αυτό και να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Τι έλειπε από την ομάδα σου, και έχανε 3-2 και το βρήκε, έτσι δεν έχανε 2-0 και το βρήκε για να κερδίσει. Θεωρώ ότι μπήκαμε λίγο αγχωμένες, κάναμε πολλά λάθη στην αρχή. Βεβαίως και η άλλη ομάδα έπαιξε πολύ καλά, δεν το συζητώ. Η Καλαμάτα έπαιξε πάρα πολύ καλά σε όλα τα σετ. Από εκεί και πέρα μετά παθιαστήκαμε λίγο περισσότερο, τρελαθήκαμε λίγο περισσότερο, βγάλαμε από μέσα μας ό,τι καλύτερο είχαμε. Η ψυχολογία μας ανέβηκε πάρα πολύ και νομίζω ότι παίξε καθοριστικό ρόλο αυτό. 3-2. 19-12. Τελικά πήρατε το πρώτο σετ. Πώς έγινε αυτό? Ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ, μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες. Βρήκαμε τη δύναμη να γυρίσουμε το παιχνίδι και να επανέλθουμε σιγά σιγά στα δύναμη. Πόσο αρχίσατε, μέσα? Όχι, δεν μπορούσα να κάνω αυτό. Ήμουν συγκεντρωμένη στο να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και πριν φτάσω. Τι δεν είχατε στο... Και αφήσατε τον Αφρίκα. Αρχικά μας έλειπε λίγο φράσος, η ψυχολογία, λόγω της τρεις ήττες που είχαμε. Αλλά σιγά σιγά βρήκαμε τα πατήματά μας και είχαμε το καλύτερο. Την νίκη σας ανεβάζει ψυχολογία. Σίγουρα, πάρα πολύ. Και ελπίζω ακόμα καλύτερα να ξεκινήσουμε από την αρχή του παιχνιδιού να ξεκινήσουμε. Καλά, να είμαστε σταθερές, χωρίς λάθος και όλο χρειάζεται.